Η εικόνα σοκ κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στην καρδιά του Ηρακλείου. Δύο άστεγοι κοιμούνται στο πεζοδρόμιο κάτω από άθλιες συνθήκες, ενώ κάνουν την ανάγκη τους σε κοινή θέα. Θλιβεροί. Είναι δυνατόν άνθρωποι, είστε. Φαντάζομαι ότι την ανάγκη τους εκεί κάνουν. Δεν τι να πεις. Λυπάμαι πραγματικά, αλλά δεν θα έπρεπε κάποιος να τους παρέχει κάτι, μια στέγη, σύτηση, κάτι. Είναι δυνατόν στα παγκάκια, στα πεζοδρόμια. Έσκος. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Απελπισία. Αυτό έχω να πω. Αυθόρμητα. Χωρίς να θέλω να διαμαρτυρηθώ σε κανέναν. Η κατάσταση είναι οδυνηρή. Οδυνηρή. Έχουμε την απέτηση να έχουμε προσέλευση τουριστών με αυτόν τον τρόπο. Η δυσοσμία στην περιοχή είναι έντονη, ενώ τίθεται θέμα και δημόσιας υγείας, με δημότες και επισκέπτες να κάνουν λόγο για εικόνες ντροπής και εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Έσχος. Τίποτα άλλο. Τώρα έχουν πάει 2-3 μέρες στην Αστόρια. Όταν πήγανε στην Αστόρια θα τους διώξει ο Λαμπρινός. Όταν είναι δεδάλου δεν τους διώχνει. Όπως έχουμε και άλλα θέματα, δεν έχουμε μόνο αυτούς. Έχουμε ότι δεν μας βάζει εδώ μια μπάρα και είναι αυτοκινητόδρομος, ενώ στη δικαιοσύνη έχει την μπάρα, στην είδηση έχει την μπάρα. Δίπλα στους αστέγους, σκουπίδια και λίγα μήλα. Με το τηλεοπτικό φακό να καταγράφει και τη στιγμή που δημότης αφήνει φαγητό στους άστεγους. Πέρασα πριν από εδώ και τους ανθρώπους και τους έφερα λίγο νερό. Φαγητό, ναι. Εγώ την ώρα που περνούσα είδα, ας πούμε, το ΕΚΑΠ που τώρα, προσπαθούσε. Στο απομακρυνή. Ναι, ναι. Τι λέτε για αυτές τις εικόνες? Ό,τι χειρότερο. Στον 20ο αιώνα που βρισκόμαστε, αυτά τα χάλια δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Δυστυχώς. Ντροπή. Μόνο αυτό. Ντρεπόμαστε όλοι. Πρέπει κάποιοι να ενδιαφερθούν, να εξαλείψει αυτό το φαινόμενο. Τις άθλιες εικόνες σχολιάζει κατά σηματάρχης στον πεζόδρομο της Δεδάλου. Όπως μας ανέφερε ο κ. Γαϊτάνης, οι συγκεκριμένοι άστεγοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετιζόμενα με το αλκοόλ, είχαν βρει καταφύγιο στην Δεδάλου για έναν ολόκληρο χρόνο, περιγράφοντας τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ίδιοι καταστηματάρχες με τη δυσοσμία και όχι μόνο. Εγώ τους αδίωξα από τη Δεδάλου και πήγαν εκεί. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους παίρνει ο Λαμπρινός στο Δήμο. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πόσο καιρό ήταν εδώ πέρα στην Δεδάλου? Ένα χρόνο. Αυτός ο ένας από τους δύο είναι πάνω από 3 χρόνια. Για το περιστατικό, το τηλεοπτικό συνεργείο ενημέρωσε τον πολιτικό προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, καθώς και να υπάρξει μέρημνα για τους αστέγους, ώστε οι συνθήκες διαβίωσης να είναι αξιοπρεπείς. Το πληροφορούμεθα τώρα από εσάς. Το θέμα των αστέγων είναι ένα σοβαρό ζήτημα και στο Δήμο Ηρακλείου. Για το συγκεκριμένο περιστατικό θα πάει η Δημοτική Αστυνομία, θα τους πλησιάσει, θα ζητήσει κοινωνικό λειτουργό και θα μεριμνήσει για την αποκατάσταση του προβλήματος στο μέτρο του δυνατού.